Εσείς το κάνατε το εμβόλιο? Όχι, κύριε Παπαδάκη. Γιατί σας ρίξανε? Σας ρίξανε, κύριε Υπουργέ, είμαι... να βάλουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή μας. Σας ρίξανε. Ένα κάρυφο υπουργή, ένα κάρυφο υπουργή, διοικητές νοσοκομείων, υπηρεσιακοί παράγοντες. Εσείς γιατί? Και το έκανα. Έχω την τύχη να ανήκω στις μη ευπαθείς ομάδες, ηλικίας 18 έως 60, άρα θα εμβολιαστώ όλοι από τους τελευταίους. Μπράβο σας που το λέτε αυτό, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς που εμβολιάστηκαν είναι στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με εσάς. Μπράβο σας που διαφοροποιήσετε. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό που λέτε εγώ θα πάω με τα ηλικιακά όρια. Κάνει το σωστό. Όχι, η σωστή απάντηση είναι η εξής, κύριε Παπαδάκη. Είμαι 18 έως 60, που με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει, είναι η τελευταία ομάδα πληθυσμιακή η οποία θα εμβολιαστεί από τη στιγμή που δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Άρα στους τελευταίους και εγώ, μαζί με το μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Μάλιστα. Μπράβο, με ικανοποιεί απολύτως η απάντηση που δίνετε. Γιατί πολλοί από αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να εμβολιαστούν είναι πολύ νεότεροι από εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.